μέσα της αυτή η ανακοίνωση που πήγαινε να εστιαστεί στην απελπισία ή την ελάχιστη ελπίδα που διαθέτουν αυτοί οι άνθρωποι και παραμένουν στην ιδωμένη, ενώ ήδη έπρεπε να έχουν έρθει σε κέντρα φιλοξενίας που έχουμε στήσει. Πάντως, το έχω πει τόσες φορές πια που θα γίνομαι κουραστικός για να το λέω, ότι η ιδωμένη δεν είναι το κατάλληλο μέρος και δεν παρέχει σήμερα την ελπίδα την οποία την είχε ο άλλος πριν από 20 μέρες. Ναι, οι διαδικασίες πλέον θα γίνονται διαφορετικά. Το περιγράψατε και μόνος και σας. Το λέω αυτό όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί, ξέρετε, λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας, υπάρχουν και αλληλοπληροφορήσεις από καλή θέληση δηλαδή, μεταξύ τους, και έρχονται άνθρωποι στον Πειραιά οι οποίοι ακόμα θεωρούν ότι μπορούν να πάνε στην ιδωμένη. Το περιγράψατε και εσείς και μόνος σας περάσουν... προηγουμένως. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα και είναι άνθρωποι οι οποίοι με καμία δύναμη δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Φοβούνται το κέντρο φιλοξενίας, εκτιμούν ότι μπορεί έστω και για λίγα δευτερόλεπτα να κατορθώσουν να περάσουν τα σύνορα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή πληροφορηθήκαμε νωρίτερα από το ρεπορτάζ, δηλαδή ότι από την χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου, μεταξύ όλων των άλλων που εξετάσατε, αποφασίσατε να στηθούν και κάποια containers στην Ιδωμένη. Κάποια containers τα οποία θέλω να μας πείτε τι ρόλο θα έχουν και γιατί τώρα. Καταρχήν θεωρούμε ότι θα υπάρχει μια διαδικασία, θα έλεγε κανένας, από την Ιδωμένη προς την ενδοχώρα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δώσουμε όλες τις πληροφορίες και να, με μια τάξη να οδηγηθούν στα κέντρα φιλοξενίας που υπάρχουν και αυτά που ήδη οικοδομούνται και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή. Αυτό έχει μια διαδικασία. Δεύτερο, θέλω να πω ότι στην Ιδωμένη εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν πέραν των υπηρεσιών που προσφέρει η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, υπηρεσίες που προσφέρει το Υπουργείο Υγείας, υπηρεσίες που προσφέρει ο στρατός και υπηρεσίες που έχουμε εξασφαλίσει ακόμα και από ιδιωτικές εταιρείες που έχουν την καλοσύνη, τη διάθεση, την αλληλεγγύη να βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη υπάρχουν βιτιοφόρα με καθαρό νερό, ώστε να λύνονται, υπάρχουν οι γιατροί, ώστε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και θα υπάρξουν ακόμα περισσότεροι διερμηνείς, ώστε να τους λένε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η άλλη δυνατότητα, και τα κέντρα φιλοξενίας είναι τέτοια, θα έχουν φωτογραφίες από τα κέντρα φιλοξενίας, όποιος έχει επισκεφτεί τα κέντρα της φιλοξενίας έχει αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Άρα για αυτή τη λογική τώρα θα στήσουμε κοντέινερ, θα στήσουμε σκηνές, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Το ερώτημά μου ήταν άλλο, ίσως δεν το διατύπωσα εγώ σωστά. Για ποιο λόγο θα Όχι, το κατάλαβα, γιατί τώρα δεν είχαμε στήσει. Πρέπει να σας πω ότι στην Ιδωμένη από την αρχή υπάρχει ένας καταβλισμός χωρητικότητας 2.500 ανθρώπων, ο οποίος έχει στηθεί με συμφωνία του ελληνικού κράτους με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και ο οποίος λειτουργεί. Αυτός ο καταβλισμός δεν ήταν ποτέ πρόβλημα. Το πρόβλημα άρχισε να δημιουργείται από τη στιγμή που περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι, δηλαδή φτάσαμε πάνω από τις 10.000, βρεθήκανε στην Ιδωμένη και στήσανε τις σκηνές, προσπαθώντας βεβαίως από μια μεριά να προφυλαχθούν, από την άλλη μεριά να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα τους στους γύρω χώρους. Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τον αριθμό των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται σήμερα στη χώρα μας? Σήμερα στη χώρα μας βρίσκονται, δεν ξέρω αν θέλετε την ακριβή εικόνα, περίπου 45 με 46.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Ο κύριος όγκος είναι, θα λέγαμε, πρόσφυγες, λιγότεροι, πολύ λιγότεροι μετανάστες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχουν παρατηρηθεί εισδοχές στη χώρα από χώρες της Αφρικής. Χτες, δηλαδή μέχρι σήμερα το πρωί, από τις 8 η ώρα το πρωί της Δευτέρας, ναι, μέχρι στις 8 η ώρα το πρωί της Κυριακής, και λόγω των καιρικών συνθήκων εισήλθανε στην Ελλάδα στα νησιά 137,
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αν μπορούσε να διατηρηθεί. Δεν νομίζω ότι θα διατηρηθεί, μακάρι να διατηρηθεί, γιατί λίγες μέρες πριν είχαμε και 1.000 και 2.000, ιδιαίτερα στη Μυτιλίνη και στη Χίο. Επειδή προβλέψεις για τον καιρό, όσο σιγά σιγά μπαίνουμε ακόμα περισσότερο στην καρδιά της Άνοιξης και μελλοντικά του καλοκαιριού, μάλλον. Ξέρετε, εγώ θα ήθελα να έχουμε καλύτερο κάτι καιρό. Κάτι τέτοιο. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω ποιος ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τα θαλάσσια σύνορα. Αν έχετε κατά νου ενδεχομένως να αυστηροποιηθούν οι ελέγχοι ή να προχωρήσετε σε μια άλλου τύπου στρατηγική φύλαξης. Όταν λέτε να αυστηριοποιηθούν οι έλεγχοι, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι... Γιατί εδώ υπάρχει και η φύλαξη πάλι, τι εννοούμε. Δηλαδή, δεν λέω ότι το λέτε εσείς, αλλά επειδή το ακούω από την αντιπολίτευση με μη προτάσεις, προτείνει κανείς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη θάλασσα να μην τον περισυλλέγουμε? Όχι, βέβαια. Προτείνει να μην κάνουμε έρευνα και διάσωση? Όχι, βέβαια. Προτείνει, επειδή έχουν γίνει από άλλα κράτη τέτοια πράγματα σε παλιότερες εποχές, να δημιουργούμε κύμα και οι άνθρωποι να πνίγονται? Όχι, βέβαια. Άρα αυτό που εμείς κάνουμε είναι να ενημερώνουμε το Frontex, το ΝΑΤΟ και τις τουρκικές αρχές και την τουρκική ακτοφυλακή, γιατί έχουμε όλες τις δυνατότητες, ότι φεύγουν κάποιες βάρκες με διάφορα και άλλα πλωτά μέσα προς την Ελλάδα, ώστε να τα σταματάνε εγκαίρως. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα η συμφωνία θα μας δείξει και τις διαδικασίες και της μετεγκατάστασης σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της μετεγκατάστασης στην Τουρκία. Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει πολύ μεγάλη και έντονη συζήτηση με το ρόλο του Τούρκου παρατηρητή και αν θα υπάρχει αντίστοιχος Έλληνας παρατηρητής, θέλω να κάνω ένα συνδυαστικό ερώτημα. Από τη μία, εάν όντως θα υπάρξει και Έλληνας παρατηρητής στα τουρκικά παράλια και αν ενδεχομένως μέσω αυτού του Έλληνα παρατηρητή, των Ελλήνων παρατηρητών που θα υπάρχουν, θα μπορούσε να ξεκινήσει και μια αποτρεπτική πολιτική. Πριν φτάσουμε δηλαδή στο να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι με κάθε λογής, βάρκες, φουσκωτά, δεν ξέρω και εγώ τι, και καταλήγουν στο να θαλασσοπνίγονται, αν εμείς από την πλευρά μας έχουμε τη δυνατότητα να αποτρέψουμε νωρίτερα αυτά τα κύματα, αυτές τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Η κυρία Μπουζδούκο, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα μας τα δείξει η συμφωνία στις επόμενες μέρες. Η διεθνής πρακτική είναι ότι όταν μεταφέρονται άνθρωποι από ένα τόπο στον άλλο με νόμιμο τρόπο, αυτό και με στη βάση συμφωνίας με κάποιο τρόπο πρέπει να ελέγχεται. Άρα η συζήτηση περί Τούρκου ή παρατηρητή στα νησιά και περί Έλληνα παρατηρητή στα τουρκικά παράλια, από τη μια μεριά, για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, είναι μια συζήτηση για το φαίνεστε. Δηλαδή τέτοιοι θα υπάρχουν από όλες τις πλευρές, όπως θα υπάρχουν και παρατηρητές από άλλες χώρες, στο βαθμό που διαμορφωθεί μια τέτοια συμφωνία. Δεύτερο, όπως λέμε μήνες και το έχουμε ξαναπεί και μαζί, το ζήτημα του να σταματήσουν οι προσφυγικές ροές, θα πρέπει αυτό να γίνεται και ο μεγαλύτερος έλεγχος, και ένας τέτοιος Έλληνας παρατηρητής νομίζω ότι θα βοηθήσει, αλλά το ίδιο και ένας Γερμανός, στο να μην ξεκινάνε οι βάρκες. Γιατί, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν από τους πιο μοντέρνους στρατούς και η παρατήρηση σε μεγάλη απόσταση είναι μία από τις δυνατότητές μας. Δηλαδή εμείς μπορούμε να δούμε, το ΝΑΤΟ μπορεί να δει, άρα και η Τουρκία μπορεί να δει μια βάρκα πολύ πριν ξεκινήσει, όχι μόνο ότι είναι βάρκα, αλλά και πόσους ανθρώπους έχει μέσα και πώς είναι άντρες, πώς είναι γυναίκες, πώς είναι παιδιά. Δηλαδή αυτό μπορούμε να το παρατηρούμε. Το βασικό ζήτημα είναι να μην ξεκινάνε από τις ακτές. Και ξέρετε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Για να ξεκινήσει κάποιος από μια ακτή πρέπει να υπάρχει μια βάρκα. Πρέπει να υπάρχει μια μηχανή. Πρέπει κάποιος να έχει δώσει πραγματικά ή ψεύτικα σωσίβια. Όλα αυτά θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι και στα τουρκικά παράλια. Εδώ όμως το γνωρίζετε καλύτερα από όλους εμάς. Η Τουρκία δεν σταματά να ζητά. Και δεν σταματά να ζητά, εκτός ότι ζητάει πολλά, και το έχουμε ξαναδιατυπώσει με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο οικονομικά, δεν έχουν μόνο
ένα σοβαρό οικονομικό βάρος όλα αυτά που ζητάει, έχουν και ένα πολιτικό βάρος. Εδώ λοιπόν αναρωτιέται κανείς αν θα πάμε σε μία ακόμα σύνοδο όπου θα καθίσουν για ακόμη μία φορά οι ηγέτες στα γνωστά ή σε νεότερα, εν πάση περιπτώσει, στρατόπεδα στα οποία έχει χωριστεί η Ευρώπη, για να ξανακούσει ή την ίδια ή μία πιο ενισχυμένη λίστα απαιτήσεων ανταλλαγμάτων που θα ζητάει η Τουρκία. Να σας πω, κυρία Πρωθυπουργέ. Καταρχήν, αυτό που επιδιώκουμε είναι μια καλή συμφωνία. Αυτό είναι το ένα και το βασικό ζήτημα. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να έχει και το επίπεδο της ενίσχυσης, της οικονομικής ενίσχυσης και της Ελλάδας και της Τουρκίας και της Ιταλίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το να επενδύει κάποιος σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και μετά ζητάω υπερβολικά χρήματα που δεν πρόκειται να τα πάρει, αλλά νομίζω ότι από την άποψη των διεθνών σχέσεων αλλά και της διεθνούς διπλωματίας, τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται κουτό, αποδεικνύεται ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα εμείς θέλουμε μια καλή συμφωνία η οποία να λύνει το πρόβλημα, και μια καλή συμφωνία ή μια συμφωνία η οποία λύνει το πρόβλημα είναι επαντελεσματική, είναι πολύ καλύτερη από μια μη συμφωνία. Για να γίνει μια συμφωνία όμως πρέπει να υπάρχει και πνεύμα συνεργασίας, και νομίζω ότι μέχρι τα τώρα, άσχετα με το τι λέγεται για άλλους λόγους ή τι γράφεται για άλλους λόγους και τα οποία δεν μπορούμε να τα καταπίνουμε αμάσιτα, είναι στη διάθεση, φαίνεται τώρα είναι διάθεση όλων, γιατί το πρόβλημα που έχει και η Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερο από το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα, που θέλω να πω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε εμάς το προσφυγικό, αλλά η Τουρκία έχει πολλά προβλήματα εσωτερικής πολιτικής αλλά και εξωτερικής πολιτικής σε αυτό το χρονικό διάστημα. Σας ακούω. Άρα εμείς προσοχή. Θέλουμε μια Τουρκία συνεργάσιμη. Ναι. Συνεργάσιμη δεν είναι δική μας επιλογή, βέβαια, αν θα είναι συνεργάσιμη ή όχι. Σας ακούω τόση ώρα με προσοχή και αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο μας λέτε. Ωστόσο, η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι μια καλή συμφωνία σε μια σύνοδο κρίνεται εκ του αποτελέσματος, και το λέω αυτό γιατί φύγαμε νομίζοντας ότι έχουν απομονωθεί όσοι προχωρούν σε μονομερείς ενέργειες, και ωστόσο μέχρι να ξανακαθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι ίδιοι άνθρωποι, έχουμε τον κύριο Τούς και τις ευχαριστίες του σε εκείνους οι οποίοι μονομερώς ή εν πάση περιπτώσει σε ένα μέρος, μάλλον για να το πω καλύτερα, εφαρμόζουν αυτά τα οποία συμφώνησαν οι 28. Και αναρωτιέται κανείς πόσο ρυψοκίνδυνο είναι τώρα το ότι θα αποφασιστεί, δεδομένης της θέσης στην οποία βρίσκεται η Μέρκελ, δεδομένης της Τουρκίας που τόση ώρα λέμε έχει μια συγκεκριμένη θέση με μια πολύ συγκεκριμένη λίστα ζητημάτων που θέτει στο τραπέζι. Έχουμε την Αυστρία με τις υπόλοιπες χώρες Βίζεγκραντ. Έχουμε την Ελλάδα η οποία από τη μία παρακολουθεί τι συμβαίνει, από την άλλη προσπαθεί όμως συνεχίζει να δέχεται μεγάλα κύματα προσφύγων και μεταναστών. Και τελικά αναρωτιέται κανείς πόσο διαχειρίσιμο είναι όλο αυτό, ναι, κύριε Βίτσα. Ωραία. Καταρχήν, μια συμφωνία έχει και άλλα δύο βήματα. Έχει το ένα την εφαρμογή της και το δεύτερο τον τρόπο εφαρμογής της. Ή να σας δώσω ένα παράδειγμα, που να υπάρχει μια συμφωνία να περάσει κάποιος από την Ελλάδα στα Σκόπια. Και αυτό να γίνεται, δηλαδή να εφαρμόζεται, και συγχρόνως όταν περνάει κάποιος να τον κλωτσάει. Είναι ο τρόπος της εφαρμογής. Δεύτερο, αυτό που έχουν να κάνουν οι κυβερνήσεις είναι συλλέγοντας όλα τα στοιχεία, την ιστορία, την ανάγκη, τις πρόσφατες, θα λέει, τα πρόσφατα δεδομένα. Οι κυβερνήσεις, αφού έχουν συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν δικαίωμα να αναρωτιούνται. Θα σας διακόψω.